Κύριε Μεταράκη, ελάτε. Να πάρω μια αφορμή για το θέμα τώρα με τα βοσκοτόπια. Ελάτε. Και το λέω ως επιστήμονας. Το θέμα του πόθεν έσχες είναι διάτρητο, διότι έχουμε περάσει τη φάση των εγγύησεων. Σε αυτή τη φάση η Επιτροπή Πόθεν έσχες δεν πρέπει να ελέγξει αν υπάρχει εγγύηση. Πρέπει να ελέγξει αν υπάρχουν 60 εκατομμύρια να καταβληθούν. Ρωτάω λοιπόν, αυτή η έκταση πώς θα χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει τον άλλο μήνα το 1 τρίτο ο κύριος Καλογρίτσας? Θα πάρει δάνειο? Θα πάρει δάνειο από κρατική τράπεζα με αυτή την εγγύηση? Γιατί το ερώτημα είναι αν έχει μετρητά. Ή θα πουληθεί η έκταση μέχρι την Παρασκευή για να τα πάρει τα λεφτά? Το ότι κάποιος του δίνει μια εγγύηση είναι εντελώς άσχετο με το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Ζαχαριάδη, πάμε το θέμα της Χίου, μισό λεπτάκι. Μισό. Yeah. Αμέσως μετά στοιχείο, ειδική αναφορά. Κοιτάξτε, στην πολύ παθηχείο. Κύριε Ζαχαριάδη, ερώτημα του κυρίου Μεταράκη. Πώς θα μεταβληθεί αυτή η εγγύηση σε μετρητά για το Ταμείο του Κράτους? Ζαχαριάδη, έχουμε ζητήσει να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα πόθεν έσχες στη Βουλή και η πρόεδρος της Επιτροπής δεν έχει ακόμα δεχτεί αυτό το αίτημα. Είναι σημαντικό, συμφωνώ με τον κύριο Ζαχαριάδη, να υπάρχει διαφάνεια. Να έχουν λοιπόν τα πόθεν έσχες και να απαντηθεί ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πού είναι τα μετρητά και από πού προέρχονται? Μετρητά θέλει ο διαγωνισμός. Δεν θέλει ούτε βοσκοτόπια, ούτε καράβια. Εγώ διαφωνώ, κύριε Μηταράκη. Το δικό σας πόθεν έσχες και